θέση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, του κύριου Γεωργιάδη. Γιατί λέτε. Εγώ, Άρα ο κύριος Γεωργιάδης δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Κανείς δεν είναι, κύριε Ζαϊόλη. Ο κάθε συνάδελφος είναι... μπορεί να πει και μια δικιά του. Συγγνώμη, αντιπρόεδρος. Μισό λεπτό τώρα, αφήστε τώρα αντιπρόεδρος. Ο καθένας μπορεί να πει και την προσωπική του άποψη. Ο ίδιος ο κ. Δουζίνας, πάνω 10, δεν είναι αυτή η άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, μην παραποιούμε. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, ότι εδώ και μήνες επιμένει, σας παροτρύνει, κλείσετε τη συμφωνία με τους καλύτερους όρους. Και λέμε τους καλύτερους όρους, γιατί εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς τι συζητάτε. Ποτέ δεν μας ενημερώσατε. Ο κόσμος δεν ξέρει. Και ξαφνικά μας φτάνετε στο αμήν και μας λέτε τώρα τι να κάνουμε. Μας ζητάνε αυτό. Μας εξηγήσετε πώς φτάσατε. Μας εξηγήσετε ποτέ τι είπατε εσείς, τι σας αντιπρότειναν και πώς φτάσαμε εδώ. Εν πάση περιπτώσει, η θέση της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχει εκφραστεί και από τον πρόεδρο, από τον κυρίακο Μητσοτάκη, είναι να προχωρήσετε με τις αξιολόγηση. Δουζίνα, και μην επικαλείστε με μονομένες απόψεις. Δώστε μας τη δυνατότητα να πάρουμε ένα σχόλιο. Καμιά φορά, ξέρετε, χρησιμοποιούμε και αποσπασματικά και χάνεται και η ουσία του ήρμου. Δεν ήταν αποσπασματική αυτή η δήλωση. Ήταν ξεκάθαρη, κύριε. Εγώ λοιπόν θα επιμείνω στη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Δουζίνα, για να ολοκληρώσουμε λίγο. Αυτό ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη, τώρα τι να κάνω. Γιατί ο τέος